Μίκης Θεοδωράκης. Άξιος εστί. Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός συνθέτει την ιστορία της νεότερης Ελλάδας στη σειρά «Ντοκουμέντα» με τον Γιώργο Μαλούχο. Μία παραγωγή του Sky 100,3. Εξορία και το σπίτι ορφανό. Ζούμε μες στην τυραννία, στο σκοτάδι το πηχτό. Ζούμε μες στην τυραννία, στο σκοτάδι το πηχτό. Και σύλλα εβασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Και σύλλα εβασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Κλαίγει η μάνα τώρα μόνη, κλαίν τα δέντρα τα βουνά. Στην πατρίδα μας νυχτώνει ορφανή αγκαλιά. Στην πατρίδα μας νυχτώνει ορφανή αγκαλιά. Και σύλλα εβασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Και σύλλα εβασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Μες στα σύρματα κλεισμένη, μα η καρδιά μας πάντα φύ. Πάντα ίδιος ορκωσμένη, λευτεριά και προκοπή. Πάντα ίδιος ορκωσμένη, λευτεριά και προκοπή. Και σύλλα εβασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Και σύλλα εβασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Οδηγήθηκα στον οροπό. Βράδυ φτάσαμε και πρέπει να πω ότι αυτοί οι μήνες δεν ήταν και πάρα πολύ. Νομίζω πρέπει να πήγα Οκτώβριο-Νοέμβριο του 69 και έμεινα μέχρι τον Απρίλιο περίπου του 70. Δηλαδή 4 και 2, μισός χρόνος περίπου. Αλλά ήταν από τους πιο οδυνηρούς μήνες της ζωής μου. Που τα έχω αποθέσει μέσα βαθιά μου, δεν τα έχω γράψει ποτέ, δεν τα έχω πει ποτέ. Αλλά σκέφτηκα πάρα πολύ αν θα πρέπει να μιλήσω. Αλλά επειδή είναι γεγονότα που έγιναν και που και εμένα με επηρέασαν και εξηγούν πολλά και για μένα τη στάση μου, αλλά και γενικότερα, ίσως θα πρέπει να τα πω. Ο οροπός ήταν ένα στρατόπεδο μικρό, δηλαδή καταρχήν ο τόπος είναι στο οροπό κοντά οι παλιές αγροτικές φυλακές. Εκεί λοιπόν υπήρχαν ακριβώς 100 κρατούμενοι της Χούντας. Αυτοί ήταν ηλικίας νέοι, λαμπράκιδες της εποχής εκείνης, δηλαδή 25-30 χρονών, και ο μεγαλύτερος ήταν κάπου 60 χρονών, παλιότεροι κλπ. Όλοι αριστεροί. Υπήρχε μόνο ένας κεντρός, ο Κατριβάνος, ο μετέπειτα υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ηλίας Κατριβάνος, και αδερφός του Κατριβάνου, του υπερνομάρχη. Από τους πιο γνωστούς ήταν ο Ανδρέας Λεντάκης.
ο οποίος ήταν στο Προεδρείο των Λαμπράκηδων. Ο Μπερτσάς ήταν υπεύθυνος των νυχτερινών σχολείων στους Λαμπράκηδες. Δηλαδή ήταν πιο κάτω από το Λεντάκι μέλος της Επιτροπής Αθήνας. Σου λέω τα ονόματα εκεί, τα γνωστά. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι, δεν ήταν πολύ επώνυμοι γνωστοί, αλλά Λαμπράκηδες της Αθήνας, του Πειραιά, της Βέρειας, της Θεσσαλονίκης, από όλη την Ελλάδα. Με πήγαν κάτω με συνοδεία και με άφησαν. Με πήγαν στο διοικητήριο και από εκεί και πέρα. Το διοικητήριο ήταν απομονωμένο από το στρατόπεδο με σηματοπλέγματα, με πόρτα κλπ. Πέρασε το στρατόπεδο. Ήταν βράδυ. Δηλαδή δεν έβλεπα και πολύ καλά και ήταν όλοι μαζεμένοι και 100 μαζεμένοι. Μου έγινε πάρα πολύ έτσι, εγκάρδια και θερμή υποδοχή. Αγκαλιάστηκα με τους 100. Φιλήθηκα με όλους, πολύ συγκινητικό. Εγώ ερχόμουν από τη Ζάτωνα επάνω, τελείως απομονωμένος. Όταν βρέθηκα πάλι έτσι μέσα στην αγκαλιά όλων αυτών των συναγωνιστών μου, των φίλων των συντρόφων, αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία. Εκεί είδα ότι αριστερά υπήρχε ένα πολύ μεγάλο έτσι, κτίριο, δεξιά ήταν δύο μικρότερα και μπροστά μου ήταν επίσης μεγάλο κτίριο, το οποίο ήταν η τραπεζαρία και το μαγειρία. Εκεί πήγαμε και φάγαμε το βραδινό. Και τελικά με βάση και τις θέσεις που υπήρχαν, με βάλανε στο πρώτο δεξιά ένα μικρό θάλαμο όπου ήταν άλλοι 4-5 μέσα εκεί. Ξύπνησα την άλλη μέρα, δεν ήξερα ας πούμε πώς είναι εκεί πέρα. Πήγα πάλι να πάρω το πρωινό, μιλήσαμε. Άρχισα να βλέπω ότι όλοι είναι μια ομάδα από εδώ, μια ομάδα από εκεί, μια έτσι εκεί. Και με πλησίασε ένας από τη Βέρεια, ο οποίος συστήθηκε σαν πρώην λοχαγός του Δημοκρατικού Στρατού και μου λέει «Θέλω να σας μιλήσω». Ήταν μιας ηλικίας. Αυτός περιέργος ήταν ο μόνος που δεν έμενε σε κανένα θάλαμο, αλλά μέσα στη μέση του στρατοπέδου υπήρχε μια μικρή σκηνή και έμενε σε μια σκηνή μέσα. Του λέω «Γιατί μένετε εκεί πέρα, έχω άδεια», λέει, «από την αστυνομία. Θα σας ξύσω τώρα, θα καταλάβετε γιατί δεν μπορώ να ζήσω», λέει, «με τους άλλους». Λέω «Γιατί». Λέει «Κοιτάξτε», λέει, «εδώ είμαστε διερημένοι σε τρεις μερίδες. Σε αυτό το μεγάλο κτίριο είναι το ΚΚΕ, λέει, η Ορθόδοξη. Είναι περίπου 60 αυτοί, 50 με 60. Σε αυτό το καμαράκι, λέει, το πρώτο καμαράκι, είναι το λεγόμενο χάος. Τι θα πει χάος, του λέω. Είναι μια νέα τάση, λέει. Του λένε χάος οι διαστημικοί, οι οποίοι είναι απογειωμένοι τελείως πια και οι οποίοι αρνούνται τον μαρξισμό-λενινισμό, αρνούνται την κολεκτίβα, τη ζωή την ομαδική, θέλουν ατομική ζωή και κάνουν οξία κριτική, ας πούμε, στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Εκεί, λέει, στη μέση είναι. Αυτή, λέω, πόσο είναι, μου λέει, καμιά τριανταριά. Πολύ δηλαδή, αναλογικά. Ναι, ήταν οι πιο πολλοί. Πρώτη ήταν το Ορθόδοξη, δεύτερη ήταν το Χάος και μετά οι λιγότεροι, καμιά εικοσαριά κλπ. Δεκαπενταριά είναι, λέει, του εσωτερικού. Αλλά και αυτοί είναι διασπασμένοι, λέει, διότι όπως βλέπεις εκεί είναι δύο θάλαμοι και ο ένας είναι από τα πυρεώτικα που είναι τα Μανιάτικα. Οι Μανιάτες και το άλλο είναι κάποιοι άλλοι. Και η επικεφαλής είναι ο Τερζάκης. Τον ήξερα τον Τερζάκη, διότι ήταν και αυτός του Λαμπράκηδες, αλλά είχε περάσει στο συνδικαλισμό, ήταν οικοδόμος. Ένα πολύ καλό παιδί. Πέθανε λίγο αργότερα τότε. Ο Μπερτσάς ήταν επικεφαλής της ομάδας των Ορθόδοξων και ο Λεντάκης ήταν του χάος. Λέω ότι οι άλλοι του εσωτερικού, μου είπε λοιπόν ότι αυτοί είναι μεταξύ των δύο, ότι ασκούν μια κριτική, ας πούμε, στο ΚΚΕ, ωστόσο είναι κομμουνιστές και θέλουν, ας πούμε, και μια αγωνιστική στάση και κολεκτίβα, αλλά έχουν και διαφορές ιδεολογικού χαρακτήρα με το ΚΚΕ. Και όπως βλέπεις, λέει, ότι ζουν απομονωμένοι από τον άλλον, δεν υπάρχει καμία επαφή μεταξύ τους. Μην κοιτάξετε το βράδυ, λέει, που ήρθαν όλοι μαζί και σ' αγκαλιάσανε, δεν μιλάνε μεταξύ τους, λέει. Πηγαίνουν και τρώνε μόνοι τους. Από εδώ, ο ένας ο άλλος και είναι τα σύνορα τόσο ξεχωριστά που δεν επιτρέπεται ο ένας να μπει στα σύνορα του άλλου. Δηλαδή είναι τρία στρατόπεδα στο στρατόπεδο. Τρία στρατόπεδα μόνοι τους. Πώς γίνεται, λέω, η κουζίνα και λοιπόν, ο καθένας έχει τη δική του κουζίνα. Καλά, πώς είναι, λέω, αυτά, αφού το καζάνι είναι ένα. Δεν είναι ένα, τρία καζάνια. Μπήκα μέσα στη τραπεζαρία, βρώμικες κουρτίνες, βρώμικα τραπέζια, βρώμικο κάτω, αλλά ποιος καθαρίζει, λέει, κανένας, λέει, ποιος. Εγώ, λέει, εκείνο που σε συμβουλεύω, πρέπει να καταλάβεις γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Για μένα ήταν άνθρωποι που ήταν στο γεωγραφείο λίγο προ καιρό. Μιλάμε τώρα για το 69 και το 2 χρόνια στην διοργάνωση του ΑΝΑΤΑ. Αδέρφια. Μεσολάβησαν πολλά. Λέει. Και πρέπει να ακούσεις όλες τις γνώμες. Γιατί είσαι βουλευτής,
είσαι το. Το ηγετικότερο πρόσωπο. Το ηγετικότερο που πέρασε από εδώ και όλοι σε βλέπουν έτσι. Και θέλουν κάτι να πούνε σε σένα. Φαίνεται ότι αυτά τα έχει συζητήσει αυτός και πραγματικά είδα τον Μπερτσά, μετά είδα τον Ραντάκη που είπε αυτή τη συζήτηση, αλλά ξεχωριστά, ε. Μάλιστα. Λέω τι συμβαίνει με παιδιά εδώ πέρα, αυτό και λοιπά. Είδα ότι δεν ήθελε ο Μπερτσάς ούτε το όνομα Ραντάκη να σου πει. Ο άλλος πάλι εντάξει ούτε το όνομα Μπερτσά να πει. Δεν ήθελε ούτε να σου ξέρει. Φανατισμός. Τι συμβαίνει με παιδιά. Λέω με συμβούλεψε αυτό και αυτό ο καπετάνιος εκεί από τη Βέρεια. Τι να κάνουμε. Και εμείς συμφωνούμε. Και αρχίζει λοιπόν ένας μαραθώνιος και αρχίζω από το πρωί-πρωί. Ένας-ένας, άλλος μισή ώρα, άλλος μία ώρα, άλλος μία μισή ώρα, άλλος δύο ώρες. Να μου δείξει την προσωπική του εμπειρία από το 67 και πέρα. Αυτό λοιπόν έρχεται μια εβδομάδα. Ξεκίνησε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έγινε το κεφάλι μου τόσο. Κατάλαβα λοιπόν ότι όλα αυτά εντοπίζονται κυρίως στο Λακί που ήταν στη Λέρο νομίζω. Υπήρχαν δύο στρατόπεδα στη Λέρο. Το δεύτερο ήταν με σκηνές, δεν ξέρω πού. Και το πρώτο ήταν φαίνεται σε μεγάλα κτίρια όπου υπήρχαν σφοδρές συγκρούσεις πλέον. Μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Τέτοιες συγκρούσεις μεταξύ τους, προσωπικές πλέον, όπου άφησαν ίχνη. Δεν σήκωνε πλέον κλπ. Ήταν ίχνη. Περάσαν δηλαδή. Ο καθένας είχε και μια αντίστροφη εμπειρία. Η εσωτερική, το χάος έλεγε ότι μας φέρθηκαν απέσια, ας πούμε, οι μεν, οι άλλοι λέγανε το ανάποδο, αλλά είχαν τραύματα. Δεν ήταν τόσο πλέον ιδεολογικό, προσωπικό. Ο καθένας είχε μια προσωπική ιστορία. Τι δέον λοιπόν γενέστε, αφού πέρασε λοιπόν μια εβδομάδα, εγώ κατάλαβα ότι εγώ δεν είχα θέση μέσα σε αυτά τα πράγματα. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν είχα αυτά τα βιώματα τα προσωπικά. Και δεύτερον, εγώ ο οποίος από την πρώτη στιγμή είπα ότι δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε τη Χούντα αν δεν είμαστε ενωμένοι πέραν της αριστεράς, πόσο μάλλον μέσα στην αριστερά. Με στα τρία μια τριπλή έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και είδα λοιπόν ότι οι άνθρωποι εκεί απασχολιόταν από το πρωί με το βράδυ με τον υπόλοιπο, με τον αντίθετο. Δεν είχαν κλείσει πλέον οι ορίζοντες και δεν έβλεπαν τι γίνεται γύρω. Ούτε Χούντα ούτε τίποτα. Ούτε Χούντα τίποτα. Έβλεπαν το προσωπικό τους και το κομματικό τους πρόβλημα απέναντι στον άλλο που ήταν απέναντί του. Δηλαδή, να σου πω ορισμένα πράγματα, η αστυνομία που ήξερε αυτές τις διαφορές, όπως μου λέγανε και οι ίδιοι, έπαιρναν τα γράμματα τα οποία κάθε πρωί φαίνονταν τα γράμματα. Έμενε ο χωροφύλακας, είχε εντολή φαίνεται από τον διοικητή, γιατί αυτοί κορέδευαν στο τέλος. Όχι μόνο παίζανε με τις αντιθέσεις, αλλά γυαλούσανε. Διότι είχε τα γράμματα έτσι, και αν τα γράμματα τα έπαιρνε ένας του ΚΚΕ, δεν τα παίρνανε οι άλλοι. Λέγανε από τα χέρια του δεν παίρνουμε τα γράμματα. Κάνανε απεργία στα γράμματα. Και πηγαίνανε και λέγανε διοικητή, γιατί τα δώσε τα γράμματα αυτά, και γελούσε ο διοικητής. Ή τα δίνουν στον άλλον και αυτοί οι θελημένα τα δίνουν από εδώ και από εκεί για να βλέπουν αυτό το θέαμα. Δηλαδή, εσάς ο ροπός εξελίχθηκε σε μεγάλο πόνο πια. Ναι, είδα όλα αυτά τα πράγματα και εγώ είχα ζήσει εξορίες και ξέρω πώς ξεκινήσαμε μόνοι μας από την αρχή. Δηλαδή, είχαν φτιάξει την ομαδική ζωή μαζί. Και δεύτερον, η αλληλεγγύη ήταν πάρα πολύ μεγάλη αλληλεγγύη. Διότι χωρίς την κολεκτίβα, χωρίς να μοιράσουμε τα υπάρχοντά μας, δεν μπορούσε. Γιατί. Και πατάτα του Ζάνου που λέγαμε. Υπήρχαν ανισότητες κοινωνικές. Ένας έπαιρνε, είχε λεφτά η οικογένειά του, του έστειλε κάθε μέρα δέματα. Ο άλλος δεν είχε πούτε, δεν έπαιρνε τίποτα, ούτε γράμμα. Τι αν το έκανε λοιπόν, τον είχε πέρα μέσα να ήταν στάση αυτή έτσι, αγωνιστών κλπ. Πρώτη φορά είδα τέτοιο πάθος και τέτοιο μίσος εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, αφού τα είδα όλα αυτά. Στην τραπεζαρία τρώγαμε μαζί όλοι, αλλά ήταν ξεχωριστές οι παρέες. Εγώ λόγω του ότι το δωμάτιό μου το είχαν βάλει με το χάος μαζί και ο Λεντάκης ήταν η παρέα μου. Λοιπόν, του λέω ο Ανδρέα, είχα να το δω από τον καιρό το τικ-τακ, τικ-τακ, ξέρεις τώρα. Και, ξέρεις, αισθάνομαι ένα βάρος, λέω, γιατί και μια ευθύνη. Είδα όλα αυτά τα πράγματα, κάτι πρέπει να γίνει. Μου λέει και εγώ, λέει, συμφωνώ. Λέω, θα μιλήσω. Σηκώνομαι λοιπόν στο εστιατόριο το μεσημέρι και λέω: μια εβδομάδα σας άκουσα, λέω όλους κλπ. Έχω την εντύπωση λέω, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η ζωή έτσι, λέω κλπ. Για τα πράγματα καθημερινά μιλάω όλα τα. Δεν μιλάω για το φαγητό μας, για την καθαριότητά μας. Ας την ιδεολογία στην άκρη. Ναι, μόνο για αυτά. Έχουμε μια πείρα, λέω, από τις εξορίες. Εδώ βλέπω ότι δεν εφαρμόζεται αυτό. Πρέπει κάτι να γίνει. Και τι να γίνει, φοράζαν κάτι κλπ. Λέω, θέλετε λέω, να μιλήσω με έναν κλπ. Και να γίνει μια συνάντηση. Εγώ προτείνω οι υπεύθυνοι λέω, των τριών ομάδων, αν θέλετε, να συναντηθούμε μαζί και να βρούμε μια λύση. Μέγα πρόβλημα. Πώς θα συναντηθεί ο Μπερτσάς με τον Λεντάκη, πώς θα μιλήσουν μαζί, πώς θα μιλήσουν αυτοί οι δύο με τον Τερζάκη. Άρχισε λοιπόν να συζητάνε αυτοί. Το βράδυ, την άλλη μέρα, εγώ προτείνω λέω, να είμαι στη μέση τη αυλή, πλάι στη βρύση, και από τη μια μεριά να έρθει ο
ο Λεντάκης, από την άλλη ο Μπερτσάς και να συνδεθούμε μαζί εκεί και οι τέσσερις και να καθίσουμε να το κάνουμε. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ μεγάλη απόφαση. Θυμάμαι ότι ένα απόγευμα που έπρεπε να γίνει η συνάντηση, πήγα εγώ, υπάρχει τώρα και όταν πήγαμε το σημείο, και τη Βρύση, τη Βέση, λέω η Βρύση, εδώ. Κάτω στη Βρύση και ήταν συγκεντρωμένοι από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά και από την άλλη μεριά οι τρεις παρατάξεις για να δούνε τους αρχηγούς τους να πλησιάζουν. Όταν έγινε η συνάντηση μεταξύ Κορμπατζόφ και Ρίγκαν, λέω είναι πιο εύκολη από αυτό που έγινε όταν ερχόταν ο Μπερτσάς με το Λεντάκι. Ερχόταν και με διστακτικά βήματα και ο κόσμος έβλεπε γύρω και λέει τι θα γίνει τώρα. Και όταν ήταν απέναντι και εγώ είμαι στη μέση και έβλεπε στον άλλον, ποιο τώρα, ο Λεντάκης Προεδρείου των Λαμπράκητων, ο άλλο στη γραμματεία ας πούμε της Αθήνας, ο άλλο δεν ξέρω στο συνδικάτο το αυτό, και ξαφνικά είχαν γίνει εχθροί. Εγώ κατάλαβα την ατμόσφαιρα και άρχισα να συζητάω. Εγώ δεν μιλάγα μεταξύ του. Αλλά σιγά σιγά αρχίσαμε, ας πούμε, γιατί υπήρχε και το βάρος των άλλων. Άρχισα να λέω ένα, να λέω άλλο, να λέω αυτά κλπ. Και αποφασίσαμε τελικά να γίνει μια κοινή επιτροπή, αλλά όχι καθόλου πολιτική, καθόλου κομματική. Μόνο για τα καθημερινά. Μόνο για τα προβλήματα. Εγώ αυτό με ενδιέφερε. Λοιπόν, λέω να κάνουμε την επιτροπή και όλοι μαζί να καθίσουμε να σκεφτούμε από πού θα αρχίσουμε. Τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Ποια είναι αυτά, τα ξέρουμε όλοι. Πρέπει καταρχήν το φαγητό μας. Μας έδιναν λεφτά το κράτος για να ψουνίζουμε. Δεν πηγαίναμε όλοι μαζί να ψουνίσουμε, τα δίναμε και μας ψούνιζαν οι χωροφύλακες. Οι οποίοι συναλλάσσονται με τους ντόπιους και μας φέραν σάπια πράγματα. Το ψωμί ήταν σάπιο. Κανονικά, εμείς δικαιούμεθα να έχουμε μια επιτροπή η οποία να βγαίνει με χωροφύλακες και να πηγαίνει στο φούρνο. Να πηγαίνει στο μανάβι, να πηγαίνει να παίρνει όλα τα τρόφιμα. Ήταν το πρώτο αυτό. Μετά η κουζίνα ήταν βρώμικη. Είχαμε τρεις μάγειρες. Να βρούμε ένας μάγειρα από την Πρέβεζα, ήταν ένας με δύο βοηθούς και να έχουμε μια ενιαία κουζίνα. Να την καθαρίσουμε πρώτα. Να τη βάψουμε, να καθίσουμε τα καζάνια κλπ. Να τρώμε καλό φαΐ. Αυτό από εκεί ξεκίνησε. Να ζούμε καλά. Καταρχήν αυτό. Αφού κανονίζαμε λοιπόν αυτό, είχαμε και άλλα προβλήματα. Από εκεί πέρα, πώς θα περνούσε ο καιρός, να κανονίσουμε τις ανάγκες μας για μάθηση, να κάνουμε σχολές γλωσσών, να έχουμε κάθε βράδυ κάτι, γιατί ασχοληθούμε με κάτι, μια διάλεξη, μια αυτή κλπ. Να κάνουμε μουσική, μετά να κάνουμε ένα γήπεδο να παίζουμε τένις, ρακέτες φτηνές και αυτό ήταν εύκολο πράγμα. Και ποδόσφαιρο ακόμα. Να κάνουμε κάτι, αθλητισμό. Γενικά όλα αυτά συμφώνησαν αυτοί. Και αφού συμφώνησαν λοιπόν, λέμε τώρα να πάει όλη η Επιτροπή, να ξεκινήσει από κάθε θάλαμο, να πάμε από το θάλαμο πρώτα του χάους, που ήταν πιο δύσκολη, μετά να πάμε στο θάλαμο του εσωτερικού και μετά να τα καταλήξουμε στο θάλαμο του ΚΕ που το ήθελε την οργάνωση αυτή. Αυτή ήταν η πιο πολλή που θέλανε. Να. Οι άλλοι δεν θέλανε οργάνωση. Έτσι λοιπόν δίνουμε το πρώτο μας ραντεβού στο θάλαμο του χάους. Μπήκαμε μέσα λοιπόν, καθίσαμε ο Λεντάκης, ο Μπερτσάς, ο Τεριάκης και εγώ. Και άρχισα να μιλάω εγώ και να λέω πώς θα γίνει κλπ. Υπήρχαν λοιπόν δύο-τρεις από το χάος, ένας ακινθινός και κάτι άλλο, οι οποίοι βλέποντας τον Μπερτσά του ΚΚΕ, άρχισαν να ανεβαίνει το αίμα του στο κεφάλι. Εγώ έβλεπα, δεν καταλάβαινα, λέω αυτός είναι άρρωστος, είναι που κινίζει έτσι. Και ξαφνικά το βλέπω να πετάγεται επάνω, να πάει να τον πνίξει τον Μπερτσά. Τον πιάσαμε λοιπόν και άρχισε να λέει ακατανόμαστα πράγματα. Να φύγει έξω, μολύνει την αίθουσα κλπ. Φεύγει τρεχάτος ο Μπερτσάς έξω. Να σωθεί δηλαδή. Να σωθεί, τρέχω κι εγώ μαζί με το. Και ο Λεντάκης τα έχασε, ας πούμε. Και λέει ο Μπερτσάς, βλέπεις, λέει, αυτή είναι δολοφόνη, μου λέει. Τελικά, βλέποντας κι εγώ όλα αυτά, λέω, αυτά είναι πολύ θλιβερά πράγματα, να μην γίνει τίποτα. Κατέρευσε το σχέδιο δηλαδή. Ναι. Οπότε έρχονται πάλι ιδιότερες από το ΚΚΕ, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι αυτά. Λέω, να σας πω κάτι. Εγώ θα κάνω την τελευταία προσπάθεια. Το γεγονός ότι είμαι βουλευτής σας, όλων και ήταν και πρόεδρος των Λαμπράκηδων, έχω μια επιπλέον έτσι ευθύνη. Θα το πω και αν θέλετε, εντάξει, διαφορετικά προσαρμοστώ και εγώ αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, στο εστιατόριο, λέω το βράδυ θα περάσω από τους θάλαμους και θα κάνω ορισμένες προτάσεις. Αν θέλετε να ακούσετε, αν θέλετε να ακούσετε. Ξεκινάω από κάποιο θάλαμο, νομίζω ήταν από το ΚΚΕ. Εκεί τώρα υπήρχαν και ορισμένα στοιχεία, κάτι παλιοί εργαζόμενοι, κάτι, θυμάμαι από τη Λέσβο, κάτι, οι οποίοι ήδη δεν με χώναμε για την ωραία Λαμπράκη, γιατί ήμουν Λαμπράκης. Από τότε ήταν η αντίθεση αυτή. Είναι. Ήταν ορισμένοι που δεν βλέπανε καλά στους Λαμπράκης. Βλέπανε ότι είναι μια νεολαία, η οποία δεν. Σκληροπυρηνική κομματική. Ναι, ναι. Και ήταν πολύ σκληροπυρηνική. Αλλά όμως η νεολαία ο Μπερτσάς ήταν Λαμπράκης. Πάω λοιπόν εκεί και θυμάμαι την ομιλία που τους έκανα. Λέω, έγινε αυτή η απόπειρα. Βλέπω ότι δεν μπορεί να σταθεί η επιτροπή. Δεν δέχεστε να είστε μαζί να συνεργαστείτε, ούτε οι εκπρόσωποι σας. Λοιπόν, υπάρχει μόνο μία λύση. Θα γίνει μία επιτροπή μόνο με λύση, μόνο από μένα. Εγώ θα είμαι η επιτροπή,
Και εγώ θα σας εκφράζω και εγώ θα πάω. Γιατί δεν είχαμε και πρόσβαση στην αστυνομία. Έπρεπε να υπάρχει κάποιος εκπρόσωπο. Να μιλάει με τη διοίκηση. Εγώ θα εκπροσωπώ και εγώ θα μιλάω με όλους εσάς. Θα έχουμε τους τρεις ταλάμους και μαζί θα αποφασίσουμε. Αλλά εγώ θα το εκπροσωπώ αυτό. Λέει ένας αυτός από τη Μυτιλίνη, θυμάμαι, μου είπαν ότι είναι οικοδόμος από τη Μυτιλίνη, παλιός ήταν αυτός. Και γιατί ρε Θεοδωράκη, λέει, εσένα να σε βγάλουμε έτσι υπεύθυνο? Λέω, διότι είμαι ψηλός και όμορφος. Πάλις ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Πάλις ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Λόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν η πρώτη νεκρή. Λόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν πρώτη νεκρή. Θα πάρουν ενότητα κι αγώνα για να βρουν ανάπαυση την πρώτη νεκρή. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα για να βρουν ανάπαυση την πρώτη νεκρή. Άρης ξεκίνημα με οι αγώνες, οπηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Άρης ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Λόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, η πρώτη νεκρή. Λούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν η πρώτη νεκρή. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα για να βρουν ανάπαυση η πρώτη νεκρή. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα για να βρουν ανάπαυση η πρώτη νεκρή. Και συναντίζομαι και ήξερα ότι το ΚΑΠΚΑ ήθελε να είμαι οπωσδήποτε. Βάζω και έναν όρο, λέω. Παμψηφί. Εάν δεν είμαι, λέω, παμψηφί, τότε θα κάτσω στη γωνιά μου. Ξέρετε, λέω εγώ, από όλους σας είμαι ο μόνος ο οποίος είμαι αυτάρκης. Διότι έχω ένα όπλο, δεν το έχετε εσείς. Έχω τη μουσική μου, λέω. Εγώ θα κάνω σε μια γωνιά, γεμίζω το κεφάλι μουσική και ζήσω μια χαρά. Θα ακούω τη μουσική μου, θα γράφω τη μουσική μου και θα περάσω μια χαρά. Και κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά του λέω, ξέχασε, λέω, ότι είμαι, λέω, ο βουλευτής σας. Υπάρχει κανένας άλλος. Έχω μια ευθύνη απέναντι σας ως βουλευτής. Άρα στα αξιώματα. Αυτό λέμε βαρύ. Η ευθύνη βαρύ. Αν δεν θέλετε, εντάξει. Με ψηφίσετε. Το ΚΑΠΚΑΕ με ψήφισε μόνο κούκι. Πήρα λοιπόν τους 50-60 ψήφους. Πάω στην άλλη αίθουσα. Ένας είναι ο οποίος δεν ψήφισε. Δηλαδή είχα 99%. Στο χάος. Πήγα να πω από το χάος ήταν ένας. Ο οποίος ήταν και αυτός από την Μυτιλίνη. Εγώ λοιπόν έκανα μια υποχώρηση όταν είχαν 99 ψήφους. Αυτός δε. Επειδή με ψήφισε 99, θύμωσε και έφυγε και από τους θαλάμους. Και πήγαινε και ήταν ο μάγειρας των χωροφυλάκων. Α, πέρασε στο άλλο στρατόπεδο. Ναι, ναι, όχι πως πήγε από εκεί, αλλά ήθελε να δουλεύει και πήγε. Θέλανε οι χωροφύλακες κάποιον να μαγειρεύει και πήγε εκεί. Δεν ήθελε ούτε να με βλέπει. Όταν πήρα λοιπόν το 99%, έγινε μία. Θυμάμαι ότι με πόση ανακούφιση όλοι συμμετείχαν στον καθαρισμό των καζανιών, της κουζίνας. Ήταν μια μαύρη κουζίνα. Την ασπρίσαμε, την κάναμε καθαρή. Φτιάξαμε τα καζάνια μας, λάμπανε. Και εκεί λοιπόν, καθώς μέσα στη μέθη πλέον της καθαριότητας, είδαμε ένα θέαμα και σταμάτησαν όλοι. Είχαν βγάλει ένα παράθυρο, ένα τζάμι ολόκληρο για να το καθαρίσουν. Το βγάλανε, καθαρίσουν και το κρατάγανε να πηγεί. Ο Λεντάκης με τον Πριτσά. Δεν ξέρουν ότι δύο ηγέτες μέσα στη δίνη της καθαριότητας είχαν συμπράξει να καθαρίσουν ένα τζάμι. Καθαριότητα ενώνει. Ναι, ναι, και σταματήσαν όλοι προς στιγμή. Καλά, η κωμωδία τώρα. Η δράμα είναι, δεν ξέρω. Ναι, 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 η κωμωδία ή η δράμα. Με λίγα στο λόγια. Στο κουκουέ εσωτερικού πόσους ψήφους πήρατε?
Όλοι. Α, και το κουμάστρο. Δηλαδή μόνο ένας. Μόνο ένας εκεί του χάους, ναι. Ματί με έναν Τσιτσίμι, ο οποίος ήταν γραμματέας του ΕΑΜ Μακεδονίας. Και ο οποίος μόλις έφυγε από τη φυλακή μετά 25 χρόνια φυλακή, το ξαναπιάσαν πάλι. Αυτό δεν είχε καθόλου τη ζωή του. Μπήκε παιδί στο ΕΑΜ, μπήκε στη φυλακή και εκεί ήταν, και έγινε χάος αυτός. Μάλιστα. Και αυτό δικαιολογείται. Ναι, ναι. Αυτοί είχαν πολλά βιβλία και είχαν τόση περιφρόνηση πλέον για όλους τους άλλους, ώστε την ημέρα κοιμώντουσαν και τη νύχτα γύριζαν γύρω-γύρω και κάνανε περιπατητική φιλοσοφία. Και του έλεγα, ρε Αντρέα, ρε τον άνθρωπο αυτό, τους ανθρώπους αυτούς, πώς είσαι μες στον εαυτό σου. Αυτός κάθεται εκεί πέρα, φουκαράς, είναι χωριάτης, το κεφάλι του είναι άδειο, δεν έχει να φάει κλπ. Πώς θα τους κρατήσει όλο τον καιρό αυτό. Μπορεί να κάτσουμε 10 χρόνια να πούμε. Εμείς θα κάνουμε φιλοσοφία περιπαιτητική και όλοι θα κάνετε εκεί πέρα σίγουρα. Όταν κάτσε ένα αρκούκουδα, ξέρεις. Και αγραμματική και περνάει η ώρα. Πώς να περάσει η ώρα σε έναν άνθρωπο που δεν κάνει τίποτα. Τέλος πάντων. Και άρχισε να στρώνει πάντως. Και όχι έστω σε μόναχα, αλλά μέσα σε πολύ λίγες μέρες ήταν ένα στρατόπεδο που έλαμπε, κάναμε και έξω καθαριότητα. Πάω εγώ αμέσως στον διοικητή και λέω είμαι εκπρόσωπος. Δεν με δεχόταν. Υπολόγισα σε αυτή τη διαίρεση και την πανσπερμία για να πιέζουν προσωπικά τον καθέναν και να κάνει δήλωση να φεύγει. Μάλιστα. Τον πιάνε και του λέγανε. Τώρα με μένα δεν είχαν δικαίωμα να πάει κανείς εκεί πέρα, έπρεπε να πάω εγώ. Δεν του άρεσε αυτό. Οπότε χάλαγε τη σούπα. Ναι. Θυμάμαι από μεσχάρι όταν είναι ο Ερυθρός Σταυρός και είπε: κάντε ένα κατάλογο, τι θέλετε, και είδε για σόβρακα, για κάλτσες, μάλινα, τέτοια πράγματα. Λέει: θα γίνουν ατομικές. Εγώ κάθισα και λέω: θα κάνετε. Καταγραφή συνολική. Τόσες. Όχι, λέει, θέλουμε ατομικές. Εγώ λοιπόν τις πήρα όλες τις αυτές ατομικές και έκανα ένα σοδευτικό και το έδωσα στον διοικητή. Και ο διοικητής, γιατί το πρωί έρχονταν μένα μέσα στους θαλάμους και έμπαινε ένας βαθμοφόρος μαζί με χωροφλέκες και έκανε την καταμέτρηση. Έτσι ξεκινούσε το στρατόπεδο. Φεύγανε λοιπόν αυτοί και βγαίναμε μέσα έξω μετά να πάρουμε το πρωινό. Θυμάμαι λοιπόν εκεί ο βαθμοφόρος, ένας υπομήραγος, είχε όλο αυτούς τους φακέλους και τους ακουμπάει πάνω στο κρεβάτι μου την ώρα που κάναμε το προσκλητήριο το πρωινό. Και όταν έφυγε, βλέπω λοιπόν το συνοδευτικό και έλεγε ότι επιστρέφονται διότι δεν συνεμορφώθηκε προς τις υποδείξεις. Μάλιστα. Και εκεί γεννήθηκε και ένα το τραγούδι, μεγάλο τραγούδι. Και του λέω: θα κάνω ένα τραγούδι, θα πρέπει να πάρει τα δικαιώματα, λέω ο κύριος διοικητής. Και έκανα το τραγούδι αυτό το οποίο τραγουδήσαμε την ίδια μέρα. Διότι δεν συνεμορφώθηκε προς τις υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφώθηκε προς τις υποδείξεις. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες δίχως να σε ξαναδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες δίχως να σε ξαναδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Αλικάρνασος παρθένη, όροπος κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Αλικάρνασος παρθένη, όροπος κορίδαλος. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις.
Έκαναν και χοροδία. Ήταν λοιπόν ένα στρατόπεδο, πήγα λοιπόν στο διοικητή. Τα μισή είχαν σπάσει πια εσωτερικά. Ήταν πάντα ξεχωριστοί, αλλά είχαν. Αλλά τουλάχιστον ήταν καθαροί. Είχε γίνει αυτό ότι έχουμε ένα εστιατόριο, μία κουζίνα, κατάλαβες. Και από εκεί βγάζαμε πλέον το κουκουέ, δέχτηκε αυτό το πράγμα και οι άλλοι του χάους να έχουμε μια κοινή εμφάνιση. Άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους. Πήγα για τα προβλήματα αυτά, μιλάγανε. Ναι. Μόνο. Άρχισαν να κάνουμε και βραδιές. Ποιητικές, μουσικές, είμαστε διαχωροδία. Πήγα στο διοικητή, είχε αντιρρήσεις. Εγώ του είπα ότι έχουμε δικαιώματα, τα ξεχνάτε αυτά και θα τα. Γιατί φοβόταν κιόλας αυτός. Έτσι λοιπόν ενέδωσε, έγινε μια επιτροπή κοινή πλέον. Εγώ τα ορίζω αυτά. Δεν πήγε τίποτα άλλο. Είχα βοηθούς και έλεγα αυτός θα πάει με τους χωροφύλακες. Άρχισε λοιπόν να πηγαίνουμε ή στα μανάβικα ή στα χασάπικα ή στους φούρνους και να τρώμε καλό φαγητό. Επίσης βοηθάγαμε όλοι στο καθαρισμό, να καθαρίζουμε τα φασολάκια, να κάνουμε. Δηλαδή, αυτό διαχείριση. Ο μάγειρας ήταν ένας με δύο βοηθούς. Όλο το άλλο γύρω-γύρω ήταν εκ περιτροπής. Δηλαδή μπαίναμε και όλοι καθαρίζαμε. Σε βάρδιες. Σε βάρδιες, γιατί το φαγητό μας κλπ. Αυτό το γεγονός ότι αρχίσαμε να τρώμε καθαρό φαγητό, καλό φαγητό, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Μετά αρχίσαμε ο αθλητισμός, πέσαμε ας πούμε ανακατεμένοι. Δεν είχε πια όρια, ξέρω εγώ, σύνορα κομματικά. Παίζαμε οι νέοι, οι μεγάλοι, και κάνουν ομάδες. Άρχισαν λοιπόν και οι πολιτιστικές βραδιές. Αναλάμβανε ένας. Ανάλυση ενός βιβλίου. Που θεωρούσαμε ότι είναι σημαντικό. Και ήταν όλοι, ήταν μέσα και ακούγανε, κατάλαβες. Επίσης η χοροδία αυτή που είχα κάνει ήταν χοροδία που λέγαμε διάφορα τραγούδια. Και εκεί το Διότι δεν σμενοφώθη το λέγαμε για πρώτη φορά. Οι φύλακες δεν θυμώνανε που τραγουδάγανε. Τους άρεσε, τρελόταν. Μου λέγανε οι φύλακες από πάνω, ξέρετε κύριε Μίκη, λέει, εγώ τους είχα μάθει τα τραγούδια που είχα γράψει σ' άτομα επάνω. Ναι. Και μου λέει ένα σχολοφύλακα, ξέρετε, λέει το βράδυ σε 9 το BBC η Φαραντούρη τραγουδάει τον Κάλβο. Λέμε και εμείς κάτω. Και κάναμε συναυλία παράλληλη, το BBC και εμείς από κάτω. Να μου μιλάει ο διοικητής, αργότερα βέβαια όταν πέρασε και, ναι. Και ήταν τόσο ωραίο, όλο ο όροπο έρχονταν και έκανε βόλτες απ' έξω για να ακούει τη μουσική. Δηλαδή η μουσική άλλαξε πάλι τα πάντα. Ναι, ναι. Μάγεψε τα πάντα. Ναι, ναι. Και μου λέει ο διοικητής ότι ξέρετε, λέει, να μου πείτε, λέει, πότε θα γίνει η νέα σας συναυλία. Γιατί έχω κάτι φίλους και λοιπά, να τους καλέσω να καθούν εκεί. Και καθόταν ο διοικητής απέναντι στη βεράντα του μαζί με τους καλεσμένους του. Και εμείς είμαστε απέναντι και κάναμε αυτές τις καταπληκτικές συναυλίες, οι οποίες καμιά φορά ήταν και έξω. Yeah. Θυμάμαι, μια μέρα ήρθε κάποιος εκεί από έτσι Τσαχπίνης και διανοούμενος και λοιπά, και μου λέει: ξέρετε, υπάρχει πανσέλινος. Η σελήνη θα βγει μέσα από τη θάλασσα. Γιατί ο ορκός έρχεται από τη θάλασσα. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο εκείνο να πούμε όλοι μαζί ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα. Και αποφασίσαμε λοιπόν το βράδυ, είπαμε και στο διοικητή ότι θα αργήσουμε να μπούμε μέσα. Λέει γιατί βγαίνει το φεγγάρι. Και θα τραγουδήσουμε όλοι. Κι εγώ απέναντι. Και θυμάμαι λοιπόν εκείνο το καταπληκτική μέρα να είμαστε και οι 100 έξω και να περιμένουμε. Και μόλις άρχισε να βγαίνει το φεγγάρι από τη θάλασσα, έτσι ιερατικά βαδίζοντας προς το φεγγάρι, τραγουδάζαμε ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα τριφωνία. Κήπος έμπαινε στη θάλασσα. Βαθύ γαρούφαλο ακροατήρι. Το χέρι σου έφευγε με το νερό. Να στρώσει.
πηγαίναμε προς το φεγγάρι. Κάναμε τέτοια πράγματα. Περάγαμε καλά, δηλαδή με το όλα αυτά μαζί είχαν αρχίσει να, να φτιάχνουν τη ζωή μας. Εσείς πώς νιώθατε που ασκούσατε όλη αυτή τη φοβερή ψυχολογική επίδραση και αλλάζατε τους ρόλους, τις σχέσεις, όλη αυτή τη μαγεία, πώς σας αισθανόσαστε? Μα το από αυτό, κοίταξε, εγώ ήμουν ο παλιός υπονήτης, γιατί τα είχα ζήσει, ας πούμε, στην Ικαρία, τα είχα ζήσει στο Μακρόνι. Το τραγούδι σώζει. Ήμουν εκπαιδευμένος σε αυτά και ήταν μέσω αυτή η ομαδική ζωή που συγκινόταν ο Χατζηδάκης και άλλοι αστεί και λοιπά. Εμένα είμαι διαφορετικά. Εγώ πολύ, πολύ παιδί της αγοράς και του λαού, κατάλαβα. Ήμουν διαφορετικός. Παρότι από αστική οικογένεια, αλλά αυτό ξεκίνησε από τη γειτονιά, γιατί ήμουν πάντα παιδί της γειτονιάς, σημωμένος στη γειτονιά μέσα. Ήμουν πρώτος, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, ξέρω, στην πάλη. Όλα αυτά ήταν μέσα στο παιχνίδι. Εγώ δεν βλέπω να πάω σπίτι μου να διαβάσω και να κατεβώ κάτω και να αρχίσω, ας πούμε, να παίζω ποδόσφαιρο μέχρι τόσο. Καταλάβεις, ήμουν τόσο έτσι φανατικός. Και έπεφτα τόσο πολύ κάτω που είχα μονίμως 4 πληγές. Μονίμως, στα 2 γόνατα. Ναι, ήμουν τόσο από μικρό παιδί μέχρι που έγινα, ξέρω εγώ, πήγα στην τρίτη γυμνασίου. Αλλά αυτό έδειχνε την τρέλα που είχα για το παιχνίδι, για να με την ομάδα. Για τη ζωή τελικά. Αυτό το είχα σε όλη τη ζωή μου. Όταν ζεις σε μια κοινωνία μέσα, γιατί να είσαι απομονωμένος? Αλλά είναι φοβερό το να μεταμορφώνεις το δεσμό της σου, το φύλακά σου. Είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό. Ναι, ναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Είχαμε τη χοροδία αυτή. Στη χοροδία αυτή μετήχαν περίπου 30 άνθρωποι. Κάναμε μεγάλο ρεπερτόριο. Και έχοντας πάρα πολύ ωραίες σχέσεις μεταξύ μας. Δεν ξέρω πώς μας ξεκίνησε ένα βράδυ εκεί. Αντί για τα μικρά τραπέζια, είχαμε κάνει ένα μεγάλο πι και τρώγαμε όλοι μαζί. Και εγώ ήμουν στο κέντρο του πι επάνω, ο μαέστρος πιο πολύ. Διότι είχα δεξιά και αριστερά μου όλη τη χοροδία. Γιατί? Διότι τα βράδια καθιερώσαμε να τραγουδάμε. Και εγώ καθισμένος, αφού τρώγαμε, δίφθηνα τη χοροδία δεξιά και αριστερά και φυσικά τραγουδάγανε και όλοι. Λέγαμε λοιπόν, πριν πάμε, ας πούμε, να φύγουμε να πάμε στους θαλάμους, ένα ολόκληρο ρεπερτόριο. 1, 2, 3, 4, 5, 6 τραγούδια. Αλλά όλοι μαζί. Και φαίνεται αυτό το πράγμα, τώρα που πήγα στον Οροπό, τώρα μου λένε ορισμένοι, μου λένε, μα τι ήταν αυτό το πράγμα. Έβγαινε μια μουσική συνέχεια από μέσα. Λέει, ένα στρατόπεδο που τραγούδι ολόκληρο. Το θυμούνται ακόμα. Όταν απέξω, δε, για να ακούσω. Ο κόσμος. Ο κόσμος, ναι. Αυτό είχε γίνει ένα βίωμα καθημερινό. Πριν όμως, εγώ συγχρόνως, είχα το νου μου και σκεφτόμουν, λέω, καλά, είμαστε όλοι μαζί κλπ. Αλλά τι γίνεται, εδώ έχουμε και αντίσταση απ' έξω. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε εμείς να μιλάμε μεταξύ μας μόνο για το ψωμί, γι' αυτό και για το τραγούδι και το επόμενο στάδιο. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Οι πιο πολλοί του Κουκουέ ήταν μαζί μου, ας πούμε, σε αυτά που έκανε, γιατί αυτοί θέλανε κάπως. Την ενότητα. Ναι, γιατί, ας πούμε, το Χάος είπε, εμείς δεν θέλουμε να ακούσουμε τη λέξη κολεκτίβα.
Αλλά σιγά σιγά όμως, με την εμπιστοσύνη που είχαμε, κατάλαβαν και αυτοί. Φυσικά στην πράξη δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Διότι όταν κοιμάσαι σε ένα θάλαμο μέσα με άλλους και παίρνεις ένα δέμα, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνεις να τρως μόνος. Είναι ντροπή. Και εδώ τώρα η κολεκτίβα που λέτε δεν είναι θεωρητική έννοια, είναι πρακτικά πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Αυτοί την εφάρμοζαν, αλλά χωρίς να το λένε. Δηλαδή τα μοιράζανε. Δεν δυνατό, καθώς έπαιρνε τώρα εκεί 10 ας πούμε κομμάτια, ξέρω εγώ, παντεσπάνι ή γλυκό από τη μάνα του, το μοίραζε και αυτό. Άρα δεν το έλεγε κολεκτίβα, ήταν φιλικό αυτό. Τώρα δεν του άρεσε η ορολογία πλέον, η αναγωγιαστική. Ναι. Στην πράξη το έκανε αυτό. Αλλά φυσικά δεν τόλμησα να το βάλω όπως ήταν παλιά στην Ικαρία, που ήταν υποχρεωτικό πια. Αλλά αυτό το όριζαν οι θάλαμοι. Ναι. Τέλος πάντων, σου λέω τι προβλήματα είχαμε. Υπήρχαν αυτές οι τάσεις. Οι τάσεις είναι να. Το ΚΚΕ έλεγε, αν μπορούμε να κάνουμε μια απεργία πείνας, αν μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση, να κάνουμε κάτι τέτοιο, είναι καλό. Το εσωτερικό έλεγε ναι, αλλά με προϋποθέσεις. Οι άλλοι δεν θέλουν να ακούσουν. Λοιπόν, αν έπαιρνα λοιπόν μια απόφαση εγώ και την πρότεινα, ότι πρέπει να κάνουμε μια δυναμική, ας πούμε, μια έτσι αγωνιστική εμφάνιση, θύμωναν λοιπόν του γεύματος και φεύγανε όλοι οι άλλοι. Πάει το γεύμα, πάει στην αυλία. Και τραγουδάγαμε μισή. Αλλά αυτό η μισή άλλαζε. Διότι ανάλογα με τις αποφάσεις, δεν μπορώ να σου πω τώρα λεπτομέρειες, αλλά έπαιρνα αποφάσεις σαν ο μοναδικός, ας πούμε, υπεύθυνος, οι οποίες άρεζαν ή στο ΚΚΕ, είχα το ΚΚΕ. Είχα τους 50 μαζί και τραγουδάγαμε 50. Όταν όμως έκανα κάτι το οποίο δεν άρεσε, φεύγαν οι 50, μένανε οι άλλοι 50. Αν όμως ήταν κάτι που δεν άρεσε, ας πούμε, στο χάος, μένανε οι 20 του εσωτερικού. Μάλιστα. Αν δεν άρεσε και στο εσωτερικό, φεύγαν όλοι. Ήταν πολλά βράδια λοιπόν που εγώ δεν έφευγα, καθόμουν μόνος και τραγούδησα μόνος μου. Χτυπούσα το τραπέζι, το ρυθμό και έλεγα ένα διλινό ζεμπέκικο. Παμ, παμ. Και δεν είχε κανένας, είχαν φύγει όλοι. Μια μέρα λοιπόν που αφού τραγούδησε ένα ζεμπέκικο, δύο ζεμπέκικο, βαρέθηκα και εγώ και σηκώνομαι. Την ώρα που σηκώνομαι ήταν ορθογώνιος η τραπεζαρία. Γεύσα. Και αριστερά ήταν μια πόρτα όπου ήταν η κουζίνα μας. Και απέναντι την κουζίνα ήταν μια μικρή αίθουσα που ο διοικητής είχε παρακαλέσει να τρώει από το πιάτο, από την κουζίνα μας και οι χωροφύλακες. Α, τόσο καλή κουζίνα έχει γίνει. Και εκεί τρώγανε το εστιατόριο των χωροφυλάκων. Μάλιστα. Απέναντι την κουζίνα, αλλά ήταν. Οπότε λοιπόν, όταν τελειώνω, μπαίνει αγραχτισμένος μέσα ένας χωροφύλακας και εγώ αναγνωρίζω τον Κωνσταντάρακο. Αυτός που στη Ζάτουνα είχε πει ότι λαμπράκιδες χωροφύλακες σου έχουν. Και μπαίνει ο Κωνσταντάρακος, του λέω: ρε, τι εδώ είσαι, γιατί σταματήσετε την κυρία Μίκη. Λέω: κουράστηκα. Λέω: μα εμείς χορεύουμε σε μπέκικο πλάι. Όταν είδανε τώρα ότι εγώ δεν πήγα με κανέναν μαζί και το οποίο το έχω σε βάρος μέχρι τώρα και μου λένε ότι αλλάζεις από εδώ και από εκεί, εγώ δεν πήγα με κανέναν. Αλλά κατά καιρού συνεργάστηκα με τον ένα, όπως και μέσα στις. Διότι δεν πίστευα σε αυτή την διάσπαση. Από την πρώτη στιγμή, μόλις έγινε η διάσπαση, θυμάμαι ότι έστειλα ένα μήνυμα. Μου είπε κάποιος ότι κάνουμε τη νέα ΕΔΑ κάτι τέτοια. Εγώ είπα, λέω, τώρα να αφήσουμε τα κόμματα, να αφήσουμε τα. Έχουμε την ΕΔΑ, η ΕΔΑ υπάρχει. Υπάρχει το κόμμα. Από εκεί πέρα πατριωτικό μέτωπο. Δύο πράγματα έχουμε. Ας ενωθούμε. Αυτά είπα και στον Σοβιετικό πρεσβευτή, ότι πρέπει να, και εσείς Σοβιετικοί να βοηθήσετε να ενωθούμε όλοι μαζί. Ήμουν υπέρ της ενότητας των κομμάτων, όχι έτσι συναισθηματικά και ρομαντικά, αλλά πρακτικά. Τελείως πολιτικά. Δεν έβγαινε πέρα. Να, όπου φτάσαμε σήμερα, να έχουμε 4%. Και φαίνεται. Τώρα φαίνεται όλη αυτή η διαδρομή, γιατί είχαμε μεγάλη δύναμη τότε. Τότε δεν υπήρχε Παπανδρέου. Ανδρέας, όλη την αριστερά την παίρναμε εμείς. Και πόσο μάλλον αν βγαίναμε μετά τη δικτατορία, ενωμένοι όλοι μαζί. Θα ήταν ο ελληνικός λαός ευγνώμων. Όσο και να ήταν και μια καλή πολιτική, θα είχαμε 30%. Με 30%. Αλλά η Ελλάδα δεν ξέρω τι θα γινότανε. Δεν μπορεί να λέμε τώρα, α, και τι θα γινόταν αφού εσείς είχατε το στίγμα της αριστερής. Δεν ξέρω. Η ζωή είναι διαφορετική. Θα είχαμε 1,30% τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, ας φανταστεί κανένας τι θα γινόταν η Ελλάδα. Να σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους, στο τίμι. Στο τίμιο λάδα ροπάντα μισή, στη σάλπη τα πλάι που μας προσκαλεί. Όταν χτυπήσεις δυο φορές, ύστερα τρεις και
πάλι δυο Αλεξάνδρε μου, θα έρθω για να σ' ανοίξω, θα έρθω για να σ' ανοίξω. Πάντως αυτό το πράγμα που περιγράφεται στον οροπό ήταν το σπέρμα, ήταν η μικρογραφία του τι έγινε μετά σε γενικό επίπεδο στην ουσία. Μα γινόταν σε γενικό επίπεδο. Ναι. Αυτό αντανακλούσε τη διαίρεση πλέον των αριστερών στα στρατόπεδα, στις φυλακές και σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Αυτό ήταν που ήταν. Ήταν και η μικρογραφία. Εσείς ήδη πώς, από τη Ζάτουνα... ξεκίνησε η πρώτη μου έτσι, ρήξης μέσα εκεί. Ερχόταν Χριστούγεννα του 69. Λοιπόν, έπρεπε κάτι να κάνουμε. Τώρα, στην αρχή δεν σκέφτηκα καθόλου πολιτικά. Σκέφτηκα τελείως ανθρώπινα και συναισθηματικά. Δεν άφηναν τις οικογένειες μας να έρθουν να δούμε τα Χριστούγεννα. Πήγα στο διοικητή, λέω, είναι Χριστούγεννα. Λοιπόν, το επισκεπτήριο ήταν κάθε δύο μήνες. Έναν άνθρωπο. Έβλεπα μία φορά τον πατέρα μου και μετά φορά τη γυναίκα μου. Δεν μπορούσαν να και δύο μαζί. Μάλιστα. Ήταν ένα μάθημα μαρτύριο αυτό. Λέμε, είναι Χριστούγεννα. Δεν είναι ευκαιρία να αφήσετε να έρθουν οι γυναίκες μας, τα παιδιά μας, οι γονείς μας να τους δούμε με τα Χριστούγεννα. Όχι. Απαγορεύεται. Λοιπόν, λέω κι εγώ σε όλους μαζί. Γιατί μιλάγαμε το βράδυ, κάναμε μια συνέλευση κάθε βράδυ και λοιπά στο εστιατόριο. Ήταν ο μόνος τρόπος που είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Τι θα γίνει δηλαδή. Κάναμε το αίτημα αυτό. Λένε όχι αυτοί. Πώς θα απαντήσουμε σε αυτούς. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, τι προτείνεις. Προτείνω εκείνη την ημέρα που θα μας φέρουν γαλοπούλα να μην την πάρουμε, να την πετάξουμε. Και να γίνει αγωνιστική πράξη για διαμαρτυρία. Αν δεν διαμαρτυρηθούμε και έτσι, θα μας έχουν κλώσει σκούφι. Θα πάω να πω στον διοικητή ότι εμείς εκείνη την ημέρα δεν θα φάμε τα Χριστούγεννα. Ναι. Χριστιανική γιορτή, δεν θα φάμε. Αλλά δεν το πω μόνο σε αυτόν, θα το μάθει όλος ο κόσμος. Θα στείλουμε μήνυμα έξω ότι εμείς τη χριστιανική γιορτή εμείς θα μείνουμε νηστικοί. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Σαν τον Αϊτό φτερούχαγε στη στράτα, των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια, με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια, λεβέντησε, ροδολάγε, λεβέντησε, ροδολάγε. Στα μάτια του ένα σύννεφο, με στην καρδιά του σιδερό, κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο και ο θάρρος ροβολάγε, και ο θάρρος ροβολάγε. Σφαλούν τα μάτια και οι καρδιές, σφαλούν τα παραθύρια, με τα χυμάλιο χάροντας καθάλα και εκείνος χαμογελάγε, και εκείνος χαμογελάγε. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβεντιάζει γειτονιά κι αναταριάζει, γιατί βουβάνε τα βουνά κι οι κάμποι. Λεβέντησε, ροβολάγε, λεβέντησε, ροβολάγε. Thank you.
έκαναν και άλλη πρόκληση, διότι ανήμερα η παραμονή των Χριστουγέννων ήρθε ένας δεσπότης. Και στην αρχή είπαν οι περισσότεροι να μην το δεχτούμε καν. Λέω εγώ, ας έρθει και να το τα πούμε. Και έρχεται λοιπόν έτσι καμαρωτός ένας δεσπότης, παραμονή, και άρχισε να μιλάει για τον Χριστό, για τη γέννηση, για την αγάπη κλπ. Και βγαίνω εγώ και του λέω, ωραία, ξέρετε, λέω, ότι δεν μας δίνουν τις οικογένειές μας. Τι είναι αυτά που μου λέτε? Εσείς, λέω, συμφωνείτε με αυτό το πράγμα? Αν δεν συμφωνείτε, πείτε του εδώ, μπροστά ο διοικητής είναι. Πείτε του να έρθουν και δεν μπορώ να μπερδευτώ εγώ στα κοινά. Τι είναι αυτά που λέτε, τα εγκόσμια κλπ. Τι είναι αυτά που λέτε, είστε υποκριτής, του λέω. Ή θα πρέπει αυτή τη στιγμή εσείς να μεσολαβήσετε την χριστιανική γιορτή, να έρθουν τα παιδιά μας και γυναίκα, εσείς ότι φύγετε. Φύγετε από εδώ, δεν σας θέλω. Και τον διώξαμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το πράγμα άρεσε. Εκείνη τη στιγμή το χάος σου λέει, πού το πάει αυτός τώρα? Πάει να κάνουμε μια αγωνιστική, εμείς δεν θέλουμε αγωνιστική κλπ. Και τι γίνεται? Όταν, επειδή αυτό αποφασίστηκε από όλους και επιβεβαιώθηκε και με την σύγκρουση που είχαμε με τον δεσπότη, τον οποίο διώξαμε, και ενώ ήταν όλοι ικανοποιημένοι αυτοί, όταν μπήκε το μικρόβιο, το σκουλίκι της κομματικής της πολιτικοποίησης, ένας από τους αρχηγούς του χάους, σπουδαίος, ήταν καπετάνιος έξω, καπετάν Πρανιασιώτης, πέθανε τώρα, αλλά και είμαστε στο ίδιο θάλαμο, κοιμόμαστε στο ίδιο θάλαμο μαζί του. Φαίνεται εκφράζοντας, συνεδρίασαν αυτοί και την παραμονή των Χριστουγέννων, το μεσημέρι, ενώ τρώγαμε όλοι μαζί, άρχισαν λοιπόν να λένε εκεί πέρα ότι προσεχώρησες στο ΚΚΕ, ότι δεν είσαι αντικειμενικός, ότι μας πρόδωσες, ότι αυτά τα πράγματα τα οποία αποφασίσατε εμείς δεν τα θέλουμε. Μάλιστα. Και εμείς τα φάμε αύριο. Σηκώθηκα εγώ να διαμαρτυρηθώ και σηκώνεται από το τραπέζι του και με πλησιάζει με ένα πληκτικό έτσι αυτό, και εγώ καθόμουν κάτω έτσι και τον έλεπα χασά χαζός, και μου δίνει μια χλαπάτσα στη μούρη και με φθίνει και μου λέει φτού σου προδότη, μου λέει. Και όταν στο πλαινό κρεβάτι, τα χασα εγώ, χκούπιζα τις μίξες, το στόμα. Και τότε, επειδή ήταν γενικό αυτό πλέον εναντίον προγκρόμου, ας το πούμε, σαν προγκρόμ, ακούμε απ' έξω τον μοναδικό που δεν με ψήφισε, ο οποίος κρατούσε μία μάχαιρα από την κουζίνα του και ερχόταν μέσα και φώναζε να τον σφάξω, και μπαίνει μέσα με το μαχαίρι για να με σφάξει. Και πέσανε όλοι απάνω του. Οπότε ήρθαν αυτοί του ΚΚΕ, με περικύκλωσαν και μου πήραν το κρεβάτι από εκεί, τα βράγματά μου. Εγώ δεν τόλμησα να πάω στο θάλαμό μου του χάους, και με πάνε στο θάλαμο του ΚΚΕ, όπου είχε φύγει ο Λεντάκης πλέον για τη Λέρο, και πήρα το κρεβάτι του. Και ήταν όλοι οι άλλοι, ήταν του ΚΚΕ εκεί, και ήταν μάλιστα θάλαμος αρρώστων, ήταν φυματική κλπ. Και εκεί με βάλαν, και εγώ είχα αρχίσει να φτύνω αίμα, ήμουν εκεί άρρωστος. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα πώς αλλάζει η κατάσταση. Κύλησε ο χρόνος εκεί πέρα, καταλαβαίνεις αυτή την κατάσταση. Άρχισε πλέον αυτό. Αλλά το εσωτερικό της τάση κρατούσε. Μεταξύ των δύο, δεν θυμάμαι τώρα. Μπορεί και εναντίον μου και δεν θυμάμαι τότε. Αλλά ήταν. Αλλά άρχισε πλέον να χαλάει η υπόθεση. Ξανά. Εγώ άρρωσα πολύ. Άρρωσα πολύ. Είχα φαινόμενα άσχημα, έφτιανε αίμα, πάχαινα. Πριζόμουν μάλλον. Και βγήκε και η περίφημη φωτογραφία που ήταν γύρω του. Είχαν αρχίσει να ανησυχούν κι αυτοί. Ήμουν σε εκείνο το θάλαμο μέσα. Μου φέρανε κάθε πρωί λίγο γάλα να πιω. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Και τώρα φτάνουμε στο ανάποδο. Διότι όταν ήμουν το ΚΚΕ, είδα λοιπόν ότι αυτοί είχαν μηχανισμό. Ότι είχαν μια κρυψώνα, στην οποία μέσα είχαν ένα ραδιόφωνο, Μόσχα και την Ελεύθερη Ελλάδα, τη Φωνή της Αλήθειας, και τα δίνανε αυτά μόνο στους δικούς τους. Μα είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή μια είδηση ότι, ξέρω εγώ, έκανε μια αλλαγή μεγάλη, δεν την ξέρανε οι άλλοι, την έκανε μόνο στους δικούς τους. Και το κρατάγανε μυστικό. Ναι, μυστικό. Κατάλαβα, είδα εκεί πέρα, μου το είπαν εμένα, ότι όταν είδα ότι έγινε αντικείμενο, ας πούμε, χτυπημάτων από την άλλη μεριά, άρχισαν να μην πιστεύονται εκεί. Μίκης Θεοδωράκης, Άξιος Εστί. Ραδιοσκηνοθεσία Δημήτρης Ευαγγελινός. Μουσική επιμέλεια Κώστας Θωμαίδης. Μία παραγωγή του Sky 100,3.